επαρχία μας φημίζεται για τα προϊόντα της γης της. Και ένα από τα σπουδαία προϊόντα της ελληνικής γης είναι το μέλι μας. Ο θησαυρός στην τροφή μας, στα καλλιντικά μας, στην ομορφιά μας, στην υγεία μας. Πόσες χιλιάδες ευλογημένες ιδιότητες έχει αυτό το παχύρευστο χρυσαφή υγρό που γευόμαστε αιώνες τώρα. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την εταιρεία Γκιόνι. Το μέλι Γκιόνι είναι η οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70 από τον Αντώνη Γκιόνι και τη γυναίκα του τη Βασιλική. Στο δυναμικό της επιχείρησης έχουν τώρα προσθεθεί και οι γιοι τους, Ηλίας και Θανάσης. Σήμερα διαθέτει μία από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και η μονάδα αποτελείται από 1400 μελίσια στους Γαργαλιάνους, το Μουζάκι, τη Γιάλοβα και τη Μαραθούπολη. Για να έχουν το αποτέλεσμα που επιθυμούν, μετακινούνται από τον Ταΐγετο και το Μέναλο έως τη Χαλκιδική και τα Φάρσαλα. Τα προϊόντα τους διατίθονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε με τη δική τους ετικέτα, είτε για λογαριασμό τρίτων. Ακούστε την εξαιρετική συνεργασία που έχουν ξεκινήσει με το Κώστα Ναβαρίνο, το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο Κόσμημα της Μεσσηνίας, η οποία εταιρεία έλαβε διάκριση για τη συσκευασία του μελιού Γκιόνις 400 γραμμαρίων με κυρίθρα, που φτιάχτηκε για την εταιρεία Κώστα Ναβαρίνο, με την οποία και συνεργάζονται όπως προείπαμε. Δεν ήταν μια απλή διάκριση, αλλά ήταν η πρώτη θέση στο Great Taste του 2014 καθώς και το 2015. Με την ετικέτα Γκιόνι, εξαγωγές γίνονται σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Ενώ φασών έχουμε στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Αμερική, το Ντουμπάι, το Κατάρ, την Κίνα και την Αυστραλία. Επίσης, τα προϊόντα που έχουν είναι νοπή γύρι, κεραλιφή η οποία χρησιμοποιείται σε αισθητικούς λόγους και λόγους υγείας για εγκάβματα. Φτιάχνουν δικά τους κεριά, χειροποίητα με 100% φυσικό κερί, τα οποία μπορείτε να βρείτε σε διάφορα σημεία πώλησης. Επίσης, φτιάχνουν πρόπολη και φυσικά βασιλικό πολτό, το βασιλικό φάρμακο της φύσης. Με τέτοιες σπουδαίες εταιρείες, με βασιλικά προϊόντα, τόσες πολλές εξαγωγές και τόσα χρόνια εμπειρίας, μόνο πλούσιοι μπορούμε να αισθανόμαστε σε αυτή τη χώρα.